Παρακολουθήσαμε τις ειδήσεις μέχρι τη στιγμή αυτή. Στη συνέχεια της εκπομπής Υπρίτανης, του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου Ηλίας Δινένης, του Παντίου Πανεπιστημίου Γρηγόριος Τσάλτας και του Πανεπιστημίου Αιγαίτη, του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρης Τσάρτας θα μας μιλήσουν για την κατάσταση στην Ελλάδα. Πριν από όλα αυτά όμως, να δούμε τι συμβαίνει στα υπόλοιπα μέτωπα της επικαιρότητας, ξεκινώντας από τις Βρυξέλλες και τον ανταποκριτή μας Βαγγέλη Δεμήρη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ανήκω, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Και όπως ήταν φυσικό, ο εκπρόσωπος των Λιρών ερωτήθηκε σήμερα για τις τελευταίες εξελίξεις. Και αυτό που δήλωσε ουσιαστικά είναι ότι το Eurogroup ανέθεσε πλέον στην Τρόικα να αρχίσει συζητήσεις με τις κυπριακές αρχές στη Λευκοσία, προκειμένου να εξεταστούν οι όροι της οικονομικής στήριξης προς την Κύπρο και οι πτυχές του οικονομικού προγράμματος που θα εκπονηθεί. Έτσι λοιπόν ο Ματέο Αλταφάζ, εκπρόσωπος του Ολιρέν, τόνισε ότι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμερείται πλήρως στις απόψεις του επικεφαλής της Ευρωζώνης Jean-Claude Juncker σχετικά με το αίτημα που υπέβαλε χθες η Κύπρος. Και όπως διευκρίνησε ο ίδιος εκπρόσωπος, τις σχετικές εργασίες θα διευθύνει ο ίδιος ο κ. Juncker, ενώ όπως είπε, το Eurogroup θα κληθεί να λάβει αποφάσεις είτε στις 9 Ιουλίου κατά την τακτική του συνεδρίας εδώ στις Βρυξέλλες, είτε νωρίτερα, όπως έχει συμβεί άλλωστε συχνά κατά το παρελθόν και με άλλα κράτη, μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα πρέπει να σου πανίκω ότι ο Ματέο Αλταφάζ αποσαφήνισε ακόμα ότι αν συμφωνηθεί τελικά ένα πρόγραμμα που θα αφορά και το χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά και τα δημοσιονομικά μεγέθη της Κύπρου, τότε θα ισχύσει ό,τι έχει αποφασιστεί και με την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Δηλαδή, θα εκφωνηθεί ένα πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Πανίκο. Άρα είναι εκ των όνου κάνευ και συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μιλάμε για Τρόικα πια, έτσι. Μιλάμε για Τρόικα εφόσον συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ Βρυξελών και Λευκοσίας ότι θα είναι ένα πρόγραμμα που θα αφορά και τις δύο πτυχές, και το χρηματοπιστωτικό τομέα και τις τράπεζες αλλά και τα δημοσιονομικά μεγέθη. Δηλαδή και τις προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν σε δημοσιονομικό επίπεδο για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους. Από ό,τι τα βλέπεις εσύ στις Βρυξέλλες, Βαγγέλη, υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση είτε της Κύπρου με τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα, είτε της Κύπρου με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Ισπανία, ή να θεωρήσουμε εντελώς διαφορετικές τις τρεις περιπτώσεις? Είναι τα δύο σενάρια που έχουμε. Ήταν δύο εξελίξεις. Είχαμε το αυστηρό αδιέξοδο και μονοδιάστατο μνημόνιο που έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Και από την άλλη πλευρά, είχαμε το μνημόνιο light, αν μπορεί να επιτραπεί η έκφραση, που έχει ισχύσει για την Ισπανία, που έχει περιοριστεί στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλαδή στις τράπεζες της Ισπανίας, βεβαίως με κάποιες πτυχές δημοσιονομικής κατεύθυνσης, οι οποίες θα κληθεί η Ισπανία λόγω της βεβαρημένης κατάστασης που ισχύει το τελευταίο διάστημα να προχωρήσει και προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα δούμε προς τα πού θα κυλήσουν οι σχετικές συζητήσεις. Όπως είπα, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης τόσο το περιεχόμενο του προγράμματος που θα συναποφασιστεί, όσο βεβαίως και το ύψος της βοήθειας. Να μην διακινδυνεύσουμε να ζητήσουμε δική σου πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Θα ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευμένο τόσο για το περιεχόμενο, δηλαδή για τη μορφή που θα πάρει αυτό το πρόγραμμα, όσο βεβαίως και για το ύψος της βοήθειας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Εμείς να μεταφερθούμε και στο Λονδίνο. Ο Βρετανικός τύπος δίνει σήμερα έμφαση στα όσα συνέβησαν στην Κύπρο, την αίτηση της Κύπρου για ένταξη στον μηχανισμό. Ο Τάσος Ζαχαριάδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Πανίκο. Πολλά και ποικίλα λοιπόν τα δημοσιεύματα στο Βρετανικό τύπο μετά τη χθεσινή απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να αποταθεί στον μηχανισμό στήριξης. Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για απότοκο της κρίσης στην Ελλάδα, με το BBC να περιγράφει τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας ως κλασική, κατά την έκφρασή του, μεταδοτική περίπτωση. Οι τράπεζες της Κύπρου, προσθέτει ο οικονομικός συνεργάτης του BBC, έχουν χάσει μεγάλα ποσά από την έκθεσή του στο ελληνικό χρέος και αντιμετωπίζουν μεγάλες απώλειες λόγω των δανείων που παραχώρησαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί από τη βαθιά οικονομική κρίση στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κύπρου. Η οικονομική εφημερίδα Financial Times ισχυρίζεται ότι η Βρετανία εξέταζε το ενδεχόμενο να παραχωρήσει δάνειο στην Κύπρο λόγω των στενών δεσμών των δύο χωρών, όπως γράφει, και υπό το φως της στρατηγικά σημαντικής βρετανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί, αλλά τελικά αποφάσισε εναντίον της παραχώρησης δανείου χωρίς να δίνει περισσότερες εξηγήσεις. Ένα λεπτό, Τάσο. Το αυτεπαγγέλτος θα κινούνταν οι Βρετανοί μετά από αίτημα της κυπριακής κυβέρνησης, ή ούτε αυτό διευκρινίζεται? Δεν διευκρινίζεται δυστυχώς αυτό, και στη διάρκεια της ημέρας με εμένα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, δεν κατέστη δυνατό μέχρι στιγμής. Απλούστατα, μέσα στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει αυτά η Financial Times, και συνεκαλύτερα το οποίο θα γνωρίζουμε ίσως καλύτερα στη διάρκεια της ημέρας.
αφού αποταθούμε στους αρμόδιους ή ίσως στις προσώπους της Βρετανικής κυβέρνησης να το επιβιώσουν όχι αυτό. Η ίδια εφημερίδα δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες ούτε για τους λόγους για τους οποίους τελικά δεν δόθηκε το δάνειο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Καλό μεσημέρι. Πριν περάσουμε στη, συζήτησή μας, να μεταφερθούμε και στο κέντρο της Λευκωσίας, την αστυνομική μας συντάκτρια Στεφανία Σάβα. Όπως προαναφέραμε, ληστεία μέρα μεσημέρι σε χρηματοποστολή της αρχής ηλεκτρισμού σε πολυσύχναστο δρόμο της Λευκωσίας που συνδέει την λεωφόρο Μακαρίου με την λεωφόρο Κένετη. Στεφανία, έχουμε εξελίξεις? Έχουμε κάποια νεότερα, Πανίκο. Όσον αφορά το τελικό ποσό, επιβεβαιώνονται πληροφορίες που μεταδώσαμε πριν ότι το ποσό αγγίζεται σε 100.000 ευρώ. Πρόκειται για 92.000 ευρώ που μετέφεραν δύο υπάλληλοι της ΑΕΚ, ένας άντρας και μια γυναίκα. Και έχουμε περισσότερες πληροφορίες, ας πούμε. Λέγαμε προηγουμένως, Πανίκο, ότι η χρηματοποστολή έγινε ανακοπήτης από το αυτοκίνητο των ένοπλων δραστών στην οδό Καρπενησίου. Τελικά δεν είναι στην οδό Καρπενησίου, γιατί πήγαμε στη σκηνή, είναι διασταύρωση της Καρπενησίου με την, με την οδό Παπαντονίου. Είναι ένα πολύ στενό δρομάκι με πολυκατοικίες που δεν είναι τόσο πολυσύχναστο, αλλά ο δρόμος που βγαίνει είναι πολυσύχναστος, θα μπορούσαν πολλοί να τους δουν. Οι πληροφορίες μας, Πανίκο, αναφέρουν ότι οι δύο ένοπλοι που είχαν ένα αυτοκίνητο τύπου Jeep βγήκαν από χώρο στάθμευσης την ώρα που έμπαινε, την ώρα που έβγαινε ακριβώς στην οδό Καρπένη, στην οδό Παπαντονίου, το αυτοκίνητο της χρηματαποστολής. Εκεί συγκρούστηκαν πλάγιο με τα πικά μαζί τους, ήταν κρυμμένοι δηλαδή, βρίσκονταν σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Με το που τους βλέπουν να βγαίνουν στον δρόμο, βγαίνει το αυτοκίνητο των δραστών, συγκρούονται μαζί του, προκαλούν δυστύχημα. Εκεί ακινητοποιούν το αυτοκίνητο της ΑΕΚ, σπάζουν τα τζάμια του αυτοκινήτου με το στρατιωτικό τυφέκιο τύπου G3 που κρατούσε ο ένας, ενώ ο άλλος κρατούσε πιστόλι, και αρπάζουν το μεγάλο αυτό ποσό των 92.000 ευρώ. Στη συνέχεια φαίνεται ότι το αυτοκίνητό τους το εγκαταλείπουν σε υπόγειο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, σε κοντινή απόσταση, και βάζουν φωτιά σε αυτό με τρία γκαζάκια. Μέσα στο αυτοκίνητο, Πανίκο, βρέθηκε το στρατιωτικό τυφλέκιο τύπου G3, έγινε μάλιστα έκρηξη των σφαιρών, βρέθηκαν τρεις κάλικες, κινδύνευσαν δηλαδή και άνθρωποι. Και μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε λοιπόν και το G3. Φαίνεται ότι οι δράστες, εκτιμάται ότι οι δράστες το άφησαν στη διαδίνη τους, καθώς ο αορτήρας του G3 πιάστηκε στην πόρτα. Δεν αποκλείεται στη διαδίνη τους να το άφησαν ή να το άφησαν γιατί ήθελαν να καταστρέψουν στοιχεία, κυριαρχικό υλικό που ενδεχομένως να άφηναν πάνω στο στρατιωτικό τυφέκιο. Μάλιστα. Έχουμε και εξελίξεις σε σχέση με την εντάλματα σύλληψης για την πενταπλή δολοφονία, Στεφανία? Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες, Πανίκο, υπήρξε μια καθυστέρηση στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης. Εκδόθηκαν μόλις πριν από λίγη ώρα και αναμένεται η εκτέλεσή τους. Υπενθυμίζουμε ότι σε διάσκεψη τύπου που έγινε το πρωί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας, ανακοινώθηκε η έκδοση των ότι θα εκδίδουν τα εντάλματα σύλληψης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα εντάλματα αφορούν δύο πρόσωπα. Αναμένουμε πότε θα γίνει η εκτέλεση των ενταλμάτων. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στεφανία. Εμείς περνάμε στο στούτιο. Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπομπής φιλοξενούμε στο στούτιο τρεις Πρυτάνης. Είναι ο Πρυτάνης του Πανεπιστημίου Νεάπολης, Ηλίας Ντινένης. Καλώς ορίσατε, κύριε Ντινένη. Ο Πρυτάνης του Παντίου Πανεπιστημίου, καθηγητής Γρηγόριος Τσάλτας. Καλώς ορίσατε, κύριε Τσάλτα. Και ο Πρυτάνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Πάρης Τσάρτας. Καλώς ορίσατε, κύριε Τσάρτα. Καλώς σας βρήκα. Το όνομά σας είναι λίγο κυπριακό. Είναι λίγο, ναι. Πολύ, θα έλεγα. Έχετε σχέση με Έχω την... Έχω σχέση, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, βρίσκεστε εδώ με αφορμή την έναρξη της επιστημονικής, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής συνεργασίας των τριών πανεπιστημίων. Έτσι, κύριε Ντινένη, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτή θα είναι η αφορμή της συζήτησής μας. Η αφορμή που σας έχουμε εδώ στο στούτιο. Για να θέσουμε αυτή τη συνεργασία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Νεάπολης έχει θέσει εξ αρχής ως στρατηγικό του στόχο την καθιέρωσή του ως ενός περιφερειακού κέντρου αριστείας. Ως εκδήλωση αυτής της στρατηγικής αλλά και ως επίρρωση της ποιότητός του.
Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώσαμε μια συνεργασία με το London School of Economics. Σήμερα ανακοινώνουμε μια συνεργασία με δύο πανεπιστήμια του ελλαδικού χώρου, καταξιωμένα πανεπιστήμια. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο τα τελευταία 100 χρόνια διαμόρφωσε την πολιτική σκέψη στην Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου έχει καθιερωθεί ως το πιο καινοτόμο και σε περιοχές εχμής πανεπιστήμιο του ελλαδικού χώρου. Αυτή η συνεργασία καλύπτει μια σειρά από γνωστικά αντικείμενα και μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες αρχίζουν από κοινά προγράμματα και καταλήγουν μέχρι κοινές εκδηλώσεις με κοινά ερευνητικά προγράμματα. Ο απότερος σκοπός, όπως είπα, είναι η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας με τη βοήθεια όλων αυτών των συνεργαζομένων πανεπιστημίων, ούτως ώστε να βοηθήσουμε την Κύπρο να καταστεί ένα εκπαιδευτικό περιφερειακό κέντρο. Μάλιστα. Λοιπόν, εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία, αφού έχουμε Πριτάνη στο στούντιο, για να μας μιλήσετε λίγο για την κατάσταση στην Ελλάδα. Κύριε Τσάρτα, αφού είναι δεδομένη η σχέση. Κύριε Τσάρτα, πρώτο, γιατί ήταν μέχρι πρώτην ως υπουργός, οπότε μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Τσάρτα αρχικά, αν θέλετε. Άλλη ιδιότητα του υπουργού και άλλη του Πριτάνιος, δεν έχει καμία σχέση απολύτως. Λοιπόν. Επειδή είστε πιο κοντά άρα στα της Κύπρου, να φοβόμαστε, τα ακούσατε ήδη, ότι θα φτάσουμε στο σημείο της Ελλάδας και το να φοβόμαστε είναι σωστό ρήμα ή υπερβάλλουμε κάπως? Δεν νομίζω ότι είναι η ίδια η κατάσταση στην Κύπρο και την Ελλάδα, μια και ρωτάτε για την πολιτική και οικονομική τέλος πάντων κατάσταση. Νομίζω ότι είναι... Θα έλεγα και την οικονομική. Ακούσατε για εγκλήματα που πριν από λίγο καιρό μπορεί να... Εκτίμηση είναι ότι προφανώς η κατάσταση στην Κύπρο είναι καλύτερη. Δηλαδή νομίζω ότι όλα όσα συμβαίνουν εδώ δεν έχουν ούτε τις ίδιες αιτίες προβλημάτων, αν θέλετε, που έχουμε στην Ελλάδα και τις ξέρετε, ούτε το ίδιο βάθος, ούτε το ίδιο εύρος. Άρα νομίζω ότι και ελπίζω ότι εδώ τα πράγματα συντομότερα και με τρόπο πιο οργανωμένο θα λυθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι ότι προστίθενται χώρες σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι μόνο τι διαφέρει. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή σε επίπεδο ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς ευρύτερα να δει το πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνεται τίποτα τυχαίο. Είναι η Ισπανία, ήρθε η Κύπρος, είναι πολύ πιθανόν σύντομα να έχουμε και άλλες χώρες. Άρα εφόσον ρωτάτε, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει σύντομα να βρει μια λύση, η οποία δεν μπορεί να είναι υπόθεση του ενός ή του άλλου κράτους. Είναι ευρύτερο ευρωπαϊκό και όχι μόνο πρόβλημα. Κύριε Τσάλτα, όταν προσπαθούμε να κάνουμε και προσπαθούμε να την κάνουμε σήμερα τις τελευταίες 24 ώρες την σύγκριση, κάποιοι λένε μη φοβάστε, δεν θα έρθουν στην Κύπρο με τα μέτρα που είχαν επιβληθεί στην Ελλάδα, γιατί δεν είχατε την διαφθορά της Ελλάδας. Ξέρω ότι είναι σε μια κρίσιμη στιγμή για το Πάντιο Πανεπιστήμιο που ρωτώ αυτό το θέμα, αλλά θεωρείτε ότι είχε φτάσει η Ελλάδα σε ένα σημείο που ακόμα και οι ίδιοι Ευρωπαίοι δεν προέβλεπαν η διαφθορά στην χώρα? Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνεται σύγκριση με την Ελλάδα, είτε της περίπτωσης της Κύπρου σήμερα, είτε και των υπολείπων χωρών που βέβαια έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν στην ομάδα αυτή. Σε τελευταία ανάλυση πιστεύω ότι δεν πρόκειται για ελληνική οικονομική κρίση. Είναι μια βαθύτατα ευρωπαϊκή οικονομική κρίση που ξεκίνησε ενδεχομένως από την Ελλάδα και από ό,τι βλέπουμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχει αρχίσει να συμπαρασύρει και άλλες χώρες. Τώρα, εάν η μία χώρα με την άλλη έχει κάποια διαφορά σε επίπεδο οικονομικής δυνατότητας να ανταπεξέλθει σε κάποια θέματα, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Γενικώς όμως η κρίση είναι βαθύτατα ευρωπαϊκή και γι' αυτό και η επίλυση της κρίσης πρέπει να προέρθει οπωσδήποτε μέσα από την Ευρώπη. Τώρα, το θέμα το άλλο το οποίο θίξατε, το θέμα της διαφθοράς, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο για την οποιαδήποτε χώρα, ακριβώς επομένως και για την Ελλάδα. Απλά στην Ελλάδα έχει πάρει μία έκταση περισσότερο θα έλεγα επικοινωνιακή παρά ουσίας. Τα πράγματα δεν είναι τόσο έτσι όπως παρουσιάζονται. Νομίζω ότι είναι κάπως καλύτερα. Εάν θέλουμε δεν να κάνουμε συγκρίσεις και με άλλες χώρες, συμβαίνουν πολύ χειρότερα πράγματα από ό,τι συμβαίνουν στην Ελλάδα. Κύριε Ντινένη, εσείς λίγο πιο μακριά τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, αν θα έκανα μία ποσοτική σύγκριση, θα έλεγα ότι και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν δύο κρίσεις. Η μία είναι δημοσιονομική κρίση και η άλλη είναι τραπεζική κρίση. Θα έλεγα ότι η δημοσιονομική κρίση στην Κύπρο είναι η πιότερη. Σίγουρα η πιότερη λόγω μεγεθών. Η τραπεζική κρίση όμως αναλογικά είναι περίπου η ίδια. Άρα η Κύπρος ποσοτικά είναι σε αρκετά καλύτερη μοίρα από ότι η Ελλάδα. Επιτρέψτε μου, κάποιοι λένε ότι επειδή η Ελλάδα είχε το δικαίωμα ενίσχυσης,
τραπεζικά είναι σε καλύτερη θέση από την Κύπρο, είναι υπερβολική και αυτή. Κοιτάξτε, αν το δούμε δυναμικά το θέμα, δεν νομίζω ότι είναι. Διότι έχει δοθεί μια λύση, αλλά σε μια εξελισσόμενη οικονομία με την επιδείνωση της οικονομικής καταστάσεως, σίγουρα το ότι θεωρείται φερέγγιο σήμερα δεν θεωρείται φερέγγιο αύριο. Επομένως, ο βαθμός φερέγγιότητας μιας τράπεζας δεν είναι κάτι το δεδομένο και στατικό, αλλάζει από μέρα σε μέρα ή τουλάχιστον από μήνα σε μήνα. Βέβαια, το πρόβλημα με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ότι θα μπορούσε να αποφύγει το μηχανισμό και να έχει ένα μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας, δηλαδή η ίδια Δημοκρατία να πάρει τις αποφάσεις της με τις δικές της προτεραιότητες, εάν πράγματι ενεργούσε, θα έλεγε κανένας, προληπτικά, όταν τα πρώτα σημάδια της κρίσης είχαν εμφανιστεί και όταν το πολιτικό κόστος, το οποίο τώρα καλείται να πληρώσει πια όλος ο πολιτικός κόσμος, θα μπορούσε να το αναλάβουν έστω και επιλεκτικά ορισμένες πολιτικές δυνάμεις. Αυτή ήταν μια ευκαιρία η οποία χάθηκε, διότι όλοι ξέραν πριν 2 χρόνια ότι αν δεν ληφθούν μέτρα θα καταλήξουμε στο μηχανισμό. Αυτό το ήξεραν όλοι. Αν προσπείτε κάποιος ότι στην Κύπρο δεν το ήξερε, νομίζω αγνοεί την πραγματικότητα της οικονομίας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ούτως ή άλλως θα καταλήγαμε στον μηχανισμό, διότι οι τράπεζες μας θα εμφάνιζαν τα προβλήματα ούτως ή άλλως. Διαχώρισα το δημοσιονομικό πρόβλημα από το τραπεζικό πρόβλημα. Εάν υπήρχε μόνο τραπεζικό πρόβλημα, θα μπορούσαν να βρεθούν και άλλες λύσεις, δηλαδή η ανακεφαλαιοποίηση δεν συνεπάγεται κατά κρίβεια εισαγωγή στο μηχανισμό. Κύριε Τσάρτα, θέλω να πάμε σε ένα θέμα ευρύτερα. Αυτή την στιγμή, και παρότι ο κύριος Τσάρτας δεν θέλει να επικαλεστεί την προηγούμενη υπουργική του ιδιότητα, φαίνεται η Ελλάδα να βρίσκεται κάπου σε ένα σημείο, ας το πούμε, διακοπής ή διαλύματος από τα πάντα μέχρι να κινηθεί η νέα κυβέρνηση. Είχαμε μάλιστα το θέμα με τον Υπουργό Οικονομικών που μόλις σήμερα αντικαταστάθηκε τελικά. Μάλιστα, ενώ κάποιοι μιλάνε για ασθένεια, κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν λίγο διπλωματική η ασθένεια, δεν ικανοποιήθηκε από το οικονομικό επιτελείο. Αν σας ρωτούσαν σήμερα, πάτε σε μια Σύνοδο Πριτάνιων στο εξωτερικό και σας ρωτούν, συνάδελφοί σας, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, κοντά σε ένα ναυάγιο ή θα βρει τελικά τον δρόμο της, το δρομολόγιο, έστω με βάση τον χάρτη που έχουν επιλέξει οι Ευρωπαίοι? Είναι εύκολη απάντηση? Εύκολη απάντηση δεν είναι. Αυτό το οποίο όμως πιστεύω ότι έχει σημασία να εξετάσει κανείς κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να μας κάνουν λίγο περισσότερο αισιόδοξους. Το πρώτο το οποίο δεν είναι ασήμαντο είναι ότι υπάρχει κυβέρνηση. Και ξέρετε καλά ότι έχει περάσει μια περίοδος η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη σε αυτό το ζήτημα. Το ότι υπάρχει μια κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά που επίσης ξέρετε, που είναι 3 κόμματα, είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός για την Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Αυτό δεν σημαίνει. Ευίωνο ή δυσίωνο? Όχι, το λέω ευίωνο. Δεν λέω από την άλλη πλευρά όμως ότι αυτό είναι και το άπαν. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν έχει και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Απ' την άλλη πλευρά όμως, και εδώ περνάμε και στα μη θετικά, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση τα τελευταία 2,5 χρόνια λόγω της κρίσης και του μνημονίου, τόσο έντονη κοινωνικά, τόσο προβληματική κοινωνικά, υπάρχει τέτοιο ποσοστό πραγματικών νεόπτωχων στην Ελλάδα και τόσο υψηλό ποσοστό ανεργίας, που η υπομονή, να το πω έτσι, του ευρύτερου πληθυσμού είναι οριακή. Άρα, επειδή με ρωτάτε τι θα έλεγα, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαλύματος ή χρόνου μηδέν ή οτιδήποτε. Προφανώς όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και το κυριότερο που συζητιέται πολύ στην Ελλάδα και όχι μόνο, είναι αυτή η περιώνυμη ιστορία της ανάπτυξης. Πρέπει να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά και να υπάρξει και ανάπτυξη από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Αυτό σημαίνει και αλλαγή κουλτούρας. Γιατί στην Ελλάδα κάτι το οποίο είναι ακόμα ισχυρό ταμπού, αν θέλετε, είναι ότι υπάρχει μια οικονομία και ένα κράτος με πολύ πλούσιους πόρους, το οποίο από την άλλη πλευρά διώχνει διαρκώς επενδύσεις, ενώ μπορούν να υπάρξουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν δεν έχουμε επενδύσεις και δεν έχουμε ρευστότητα στην αγορά, και ενώ διεθνείς επενδύσεις, έξω από την εθνική οποιαδήποτε προσπάθεια, θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Καταλήγοντας, είμαι σχετικά αισιόδοξος. Έτσι απλώς, με τη λογική ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που οφείλουν να μας κάνουν αισιόδοξους. Βάλαμε τιτλάκι σε αυτή τη συζήτηση πόσο κοντά σε ναυάγιο βρίσκεται η Ελλάδα. Ορθώς, όπως είναι η εντύπωση διεθνώς, ή
να μοιραστούμε έστω την κάποια αισιοδοξία του κυρίου Τσάρτ. Μπορεί να είναι σωστό αυτό που λέτε. Να βρίσκεται πραγματικά κοντά σε ναυάγιο. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες η Ελλάδα. Πολιτικές, οικονομικές, δυστυχώς και κοινωνικές τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω όμως ότι δεν είναι ένα ναυάγιο το οποίο μπορεί πραγματικά να πάει στον πάτο της θάλασσας. Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και να επανέλθει σε πολύ καλύτερες στιγμές η όλη υπόθεση. Πού μπορεί να στηριχθεί κανένας για να πει κάτι τέτοιο. Είμαι αισιόδοξος όπως και ο συνάδελφος για αυτή την εξέλιξη την πολιτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δηλαδή ότι το πρωτόγνωρο το να συμμετέχουν τρία κόμματα στην κυβέρνηση, επομένως για πρώτη φορά να αντιμετωπίζεται η κατάσταση με την ουσιαστική έννοια της δημοκρατίας, είναι θετικό στοιχείο. Και ως τέτοιο πρέπει να εκλειφθεί από την αρχή. Έχει επίσης οριμάσει πάρα πολύ η κοινωνία. Αντιμετωπίζει διαφορετικά τα πράγματα. Ακόμα και τα αποτελέσματα των δύο εκλογικών αναμετρήσεων έδειχναν ορίμανση του λαού. Δεν ήταν πανηγύρια, νομίζω, για πρώτη φορά. Βεβαίως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά, ανεξάρτητα του αποτελέσματος. Επομένως, βλέπουμε ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια ταμπού τα οποία είχαμε από το παρελθόν. Αυτά είναι θετικά σημεία. Θα εξαρτηθεί κατά πόσον θα τα εκμεταλλευτούμε ουσιαστικά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί δεν υπάρχει πολυτέλεια του να πλατιάσουμε ακόμα χρονικά στο να σκεφτούμε ορισμένες λύσεις ή όχι, και να αντιδράσουμε ακαριαία. Νομίζω επομένως με τέτοιου είδους κινήσεις ότι η κατάσταση είναι πραγματικά αναστρέψιμη. Συμμερίζεστε αυτή την, ας την πούμε, συγκρατημένη αισιοδοξία, κύριε Αντινέντη? Τη συμμερίζουμε, αλλά για οφείλουμε να την εκφράζουμε. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες. Τεράστιες δυνατότητες. Χρειάζεται η ανάπτυξη, χρειάζεται επενδύσεις. Οι επενδύσεις χρειάζεται το κατάλληλο περιβάλλον. Το περιβάλλον διαμορφώνεται από τη φορολογική πολιτική, την ευελιξία του κράτους, από το εργατικό κόστος. Δυστυχώς τα επιμέρους ζητήματα, θέματα τα οποία διαμορφώνουν αυτό το περιβάλλον, χρειάζεται να γίνει πάρα πολύ δουλειά. Καλά, κάποιος μπορεί να σας απαντήσει, αν ήταν κάποιος εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πόσο πιο χαμηλό εργατικό κόστος θέλετε αυτή τη στιγμή για να ευνοήσει την ανάπτυξη? Διότι αυτό επέβαλαν οι Βρυξέλλες, θα σας έλεγε. Εγώ δεν είμαι οπαδός του χαμηλού εργατικού κόστους. Είμαι οπαδός της υψηλής παραγωγικότητας. Και τα δύο δεν συνδέονται πάντοτε. Μπορεί να έχει κανένα υψηλό εργατικό κόστος και υψηλή παραγωγικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν την αποτελεσματικότητα μιας οικονομίας. Για παράδειγμα, μπορεί ένα εργοστάσιο να έχει πάρα πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό, αλλά μια κρατική μηχανή η οποία πραγματικά πνίγει τον ιδιωτικό τομέα και επομένως είναι μεγάλο το κόστος. Τα επιμέρους αυτά ζητήματα τα οποία ανέφερα είναι πολύ σπουδαία και πρέπει να τα δούμε για να μπορέσει η χώρα να βγει από την οι θεωρητικές προσεγγίσεις ή ακόμα και οι πολιτικές έτσι και οι πολιτικές ιδεολειψίες. Δυστυχώς δεν είναι ο σωστός δρόμος. Η κυβέρνηση, και θα συμμεριστώ τους συναδέλφους, πράγματι η νέα κυβέρνηση δίνει μια ελπίδα αισιοδοξίας, ένα ίχνος αισιοδοξίας, διότι βασίζεται σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών δυνάμεων που φαίνεται είναι διατεθειμένοι να κάνουν τις αναγκαίες διαφορετικές αλλαγές. Να κλείσω με ένα ερώτημα που τέθηκε και στη διάρκεια όλων αυτών των διεργασιών και αναφέρθηκα και στα όσα επικαλέστηκε, φαίνεται, ο Υπουργός Οικονομικών ως ασθένεια. Τεχνοκράτες ή πολιτικοί, και είναι οι καλύτεροι διαχειριστές, κύριε Τσάρτα? Ακούστε, γραμμή απόλυτη δεν μπορεί να υπάρχει. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον γεγονός σε αυτή την τελευταία περίοδο. Προερχόμαστε και οι δύο από έναν χώρο ο οποίος υπέστη πολλά σε ό,τι αφορά μια κριτική, ιδιαίτερα τα πανεπιστήμια και η Πρετάνη σε προσωπικό επίπεδο. Το γεγονός ότι στην πρόσφατη κυβέρνηση που συμμετείχε ο Στάφος, ο κ. Τσάλτας, συμμετείχανε και άλλοι Πρετάνης και αρκετοί πανεπιστημιακοί και φέραν σε πέρας με μεγάλη ευκολία δύσκολο έργο, για μένα είναι έχει μια πολύ θετική διάσταση. Δείχνει ότι τελικά σε ορισμένα πράγματα η υπερβολική παρουσία της πολιτικής, η καθυπέρβαση, να πούμε, πολιτικοποίηση ορισμένων ζητημάτων δεν οδηγεί σε λύσεις. Δεν το πω για να το πω καλά λόγια, αλλά υπήρξαν αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν στο ΙΠΚΑ που ήταν πάρα πολλές και πολύ σημαντικές. Υπήρξαν αποφάσεις που πάρθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, που ήταν γρήγορες και πολλές. Το ίδιο και στο παιδείας. Και αυτό φαίνεται να συνεχίζεται και στην κυβέρνηση που τώρα είναι η κανονική κυβέρνηση, η εκλεγμένη. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι καιρός και είναι και συμβολικό το γεγονός να αρχίσει η πολιτική στην Ελλάδα να λαμβάνει υπόψη
τους επαγγελματίες με την καλή έννοια του όρου, αυτούς που έχουν εμπειρία και είναι τεχνοκράτες, χωρίς σημαίνει ότι ο τεχνοκράτης δεν έχει πολιτική άποψη για τα πράγματα. Ήταν λίγο προβοκατόρικη η ερώτησή μου, κύριε Σαρτά. Κατάλαβα. Επειδή αυτή την ώρα σε λίγο. Κυρίως προβοκατόρικες γίνεται ερωτήσεις κάνετε πάλι. Μπράβο, πάλι. Κυρίως σε λίγη ώρα θα συνέλθουν οι πολιτικοί αρχηγοί, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο, για να συζητήσουν την πορεία της, της οικονομίας. Και διερωτάται κάποιος, αν μαζί τους ο καθένας έπαιρνε και έναν ακαδημαϊκό, θα λύονταν με γνώσεις στα της οικονομίας, θα λύονταν ευκολότερα ή καλύτερα τα προβλήματα που άρχισαν να εμφανίζονται στην Κύπρο ή θα περιπλέκονταν? Οι πολιτικοί ξέρουν τα πάντα ή δικαιούνται να διεκδικούν ότι ξέρουν τα πάντα, και οι τεχνοκράτες έχουν άγνοια πολιτικής ή πολιτικού κινδύνου ή πολιτικού κόστους? Το ζητούμενο δεν νομίζω ότι είναι αν θα έλυναν ή δεν θα έλυναν τα προβλήματα. Ασφαλώς δεν θα έλυναν τα προβλήματα οι τεχνοκράτες από μόνοι τους. Δυστυχώς ούτε και οι πολιτικοί φαίνεται να μπορούν να τα λύσουν από μόνοι τους. Ένα συνδυασμός θα ήταν η καλύτερη περίπτωση. Νομίζω όμως ότι σε κάθε περίπτωση ο στρατηγικός πολιτικός σχεδιασμός της οποιασδήποτε πολιτικής, νομίζω ότι είναι θέμα των πολιτικών. Από εκεί και πέρα οι τεχνοκράτες μπορούν να στηρίξουν, μπορούν να βοηθήσουν και μπορούν το κυριότερο να υλοποιήσουν. Διότι δεν έχουν το λεγόμενο πολιτικό κόστος, το οποίο βλέπουμε πάρα πολλές φορές να ταλανίζει την οποιαδήποτε απόφαση. Η τελευταία συμμετοχή μου στην κυβέρνηση στην Ελλάδα, την υπηρεσιακή, νομίζω ότι με βοήθησε να το συνειδητοποιήσω ακόμη περισσότερο αυτό το πράγμα. Πρόκειται για μια ολιγομελή. Το πολιτικό κόστος. Το πολιτικό δεν υπήρχε. Την υλοποίηση. Την υλοποίηση. Την υλοποίηση. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Υπήρξε μια ολιγομελής κυβέρνηση 15 ατόμων που κατάφερε να προχωρήσει πάρα πολύ το έργο της πολιτικής όπως το παραλάβαμε. Αυτό δείχνει ότι θα μπορούσαμε πραγματικά να στηρίξουμε το έργο των πολιτικών ως τεχνοκράτες, παρόλο που δεν βλέπω τον εαυτό μου στη θέση του τεχνοκράτη με τίποτα. Από την άλλη πλευρά, φάνηκε το έλλειμμα της πολιτικής που μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει. Και αυτό το έλλειμμα της πολιτικής είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ρίξουμε το ανάθημα στους τεχνοκράτες, ούτε βέβαια και στους πολιτικούς. Θα πρέπει και οι δύο να συμπράξουν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε εμείς ευχαριστούμε. Εμείς. Μαζί μας καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημά σας. Πάμε σε λίγο στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας σήμερα ο Αντώνης Κωνσταντίνου.